Μία από τις πλέον μαύρες σελίδες της χώρας έκλεισε οριστικά σήμερα με το θάνατο του μακροβιότερου πραξικοπηματία Στυλιανού Πατακού, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 104 ετών. Η Επανάσταση όμως έθεσε στον εαυτό της σκοπό να μην κάνει καθεστώς. Ήταν ο τελευταίος εν ζωή πραξικοπηματίας της 21ης Απριλίου 1967. Υπήρξε στέλεχος της Χούντας των Συνταγματαρχών την επταετία 1967-1973. Μετά την πτώση της Χούντας Ιωαννίδης στις 23 Οκτωβρίου 1974, συνελήφθη και μεταφέρθηκε στην ΚΕΑ. Λίγο αργότερα προφυλακίστηκε. Στη δίκη που ακολούθησε, το πενταμελές εφετείο τον έκρινε ένοχο στάσης και εσχάτης προδοσίας και τον καταδίκασε σε θάνατο, αλλά η ποινή του μετατράπηκε σε ισόβια κάθερξη. Τελικώς αποφυλακίστηκε το 1990 λόγω ανικέστου βλάβης της υγείας του. Όταν θα γινόταν κάποια ομαλοποίηση καταστάσεως, κάποια τάξης να επέλθει, κάποια έργα, κάποια υποδομή να γίνει, και ψυχική και σωματική και πνευματική και υλική, τότε θα πάμε σε εκλογές. Και αυτός ο χρόνος είχε επιλεγεί να είναι το 73. Γεννημένος στις 8 Νοεμβρίου 1912 στην Αγία Παρασκευή της επαρχίας Σαμαρίου του νομού Ρεθύμνου στην Κρήτη, υποστήριζε μέχρι το τέλος πως δεν μετάνιωσε ποτέ για τη μαύρη επταετία και τις επιλογές του, επιμένοντας όπως συνήθιζε να λέει ότι η Επανάσταση ήταν ανάγκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται η ταφή του να γίνει στην Κρήτη.